Θέλουμε να επιμείνουμε να το βάλουμε ουσιαστικά για τρίτη φορά στο ζήτημα με τις συγχωνεύσεις των τμήματων στα σχολεία καθότι μιλάμε για μια ανησυχητική κατάσταση γενικά στα σχολεία παρά το γεγονός ότι τα παιδιά στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν νοσούν βαριά μεταφέρουν και το γεγονός ότι μιλάμε για περίπου 40.000 κρούσματα σε 1,5 μήνα αναδεικνύει το, το ζήτημα και την έκταση του προβλήματος. Προφανώς κάτω από το βάρο και των ευθυνών που έχει η συνολική κυβερνητική διαχείριση τη πανδημία και ειδικά του Υπουργείου Παιδεία, αυτό κάνει την κατάσταση ακόμα πιο ανησυχητική και η επιμονή για συγχωνεύσει σχολείων σε αυτέ τι συνθήκε που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση με κατεύθυνση, με γραμμή του Υπουργείου Παιδεία για σχεδόν χίλιε όλη την Ελλάδα, περίπου 100 είναι στα σχολεία τη Αθήνα. Είναι ενδεικτική το πώ αντιλαμβάνεστε την πολιτική αυτή. Και εμά μα ενδιαφέρει εδώ, πέρα από το να αναδείξουμε τι ευθύνε τη κυβέρνηση, να αναδείξουμε τι ευθύνε που έχει η Δημοτική Αρχή. Γιατί έχει και το γεγονό ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αποφύγατε να απαντήσετε, είτε ο Δήμαρχο είτε ο αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Και μάλιστα σε έγγραφο επίσημο που κάναμε ω Λαϊκή Συσπήρωση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μα απαντήθηκε ότι δεν έχουν κάποια πληροφόρηση. Είναι από μόνο του αποκαλυπτικό. Και είναι Αποκαλυπτικό, γιατί όλο αυτό το διάστημα μέχρι να έρθει η απάντηση από την υπηρεσία έγιναν ήδη συγχωνεύσεις. Έγιναν σε συγκεκριμένα σχολεία. Το γεγονός λοιπόν ότι δηλώνεται άγνοια είναι ένα σημείο το οποίο μόνο ως κοροϊδία μπορούμε να αντιληφθούμε. Επίσης, στοιχείο της ευθύνη του Δήμου είναι το γεγονός ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, τα δικά μας άλλων παρατάξεων, συλλόγων γονέων, ενώσεων γονέων, όλο αυτό το διάστημα απορρίπτεται διαρκώς, διαρκώς όμως, το ζήτημα τη ανάγκη να πάρθουν μέτρα για την αρέωση των μαθητών με εξασφάλιση επιπλέον αιθουσών, χώρων, ακριβώ για να μπορεί να έχει ε, νόημα τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνονται σε σχέση με την πανδημία. Κάποιε για να καταλάβετε το πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με τι υποδομέ στο Δήμο τη Αθήνα, κάποιε από τι συγχωνεύσει δεν έχουν προχωρήσει γιατί οι τάξει, τα τμήματα, οι αίθουσε ήταν τόσο μικρέ. Αυτή ήταν η απάντηση που δόθηκε στι διευθύνσει δευτεροβάθμια ήταν τόσο μικρέ που δεν φτάναν καλά καλά και του 13 και του 14 μαθητέ. Άρα δεν μπορούσαν να του βάλουν 27 και 28. Παρόλα αυτά, και βέβαια κάποιες έχουν αποτραπεί, αλλά κάποιε έχουν προχωρήσει. Για μα το ζήτημα είναι να έρθει εδώ να, να, δοθεί συγκεκριμένη απάντηση και φυσικά να δοθεί και ο λόγο στου γονεί που κινητοποιούνται. Τελευταίο ζήτημα για να κλείσω με αυτό. Έχουμε κατά καιρού στηρίξει και σήμερα θα το κάνουμε με αφορμή το 54 Νηπιαγωγείο προσωρινά μέτρα που χρειάζονται για να στεγαστούν σχολεία που υπάρχουν προβλήματα χώρων κτλ. Είχαμε κάνει πολύ έντονη κριτική και αντιπαράθεση σε σχέση με τα προκατ. Η απάντησή σας το καλοκαίρι τον Ιούνιο σε σχέση με τα προκατ ήταν ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για κατασκευή νέων σχολείων, πιο μακροπρόθεσμο, πιο συνολικό και τα ρέστα προφανώ από το γεγονό ότι είμαστε ήδη στα μέσα του Νοέμβρη και δεν υπάρχει κουβέντα σε σχέση με αυτό το, το περιβόητο σχέδιο που μα εξαγγέλλεται τον Ιούνιο. Το κάνατε όχι απλά για να κατευνάσετε τι αντιδράσει, αλλά πλέον αυτό το πράγμα φαίνεται κοροϊδία. Και επίση, κάπω πρέπει και ο αρμόδιο αντιδήμαρχο νομίζω να μα ενημερώσει, ακριβώ επειδή αναφέρθηκαν και προηγούμενα σοβαρά προβλήματα στο 40 Δημοτικό, για παράδειγμα, που όμω είναι δεκάδε τα που έχουν αντίστοιχα προβλήματα και τα είδαμε και με αφορμή τη την έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών να μα ενημερώσετε για το πώ προχωράει αυτή η περιβόητη η μεγάλη εργολαβία. Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε μια λίστα. Ποια σχολεία, τι έργα, με ποια σειρά, με ποια εξέλιξη. Να, έχει έρθει, να έρθει ένας απολογισμός, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε και εμείς πλευρές, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις.